Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απευθυνθώ στο κοινό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1966 από τον πατέρα μου Γιαννάκη Κόκκινο στην Αμόχωστο. Διατηρούσε κατάστημα στην οδό Ευρυπίδου στην Αμόχωστο. Το 1974 δυστυχώς έχασε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Αμέσως μετά το 1974 ο πατέρας μου επαναδραστηριοποιήθηκε στην τουρκοκυπριακή συνοικία στη Λεμεσόν, όπου διατηρούσε ένα πολύ μικρό κατάστημα. Το 1991, μετά που ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, άρχισα να εργάζομαι στην εταιρεία. Τον ίδιο χρόνο, το 1991, μετακομίσαμε στο πρώτο μας ιδιόκτητο κατάστημα. Το 1996 η εταιρεία μετακόμισε στα υφιστάμενα της καταστήματα που βρίσκονται στη Λεωφόρο Βασιλείος Παύλου νούμερο 2 και το 2002 ανάλαβα τα ενία της εταιρείας και στη συνέχεια ανοίξαμε καταστήματα στην πόλη της Λάρνακας και στην πόλη της Πάφου. Η εταιρεία μας εμπορεύεται δύο μεγάλες γκάμες προϊόντων. Η πρώτη γκάμα είναι τα πόμολα και χερούλια και είδη επιπλοποίας και η δεύτερη μεγάλη γκάμα είναι τα διακοσμητικά υλικά. Στην πρώτη γκάμα αντιπροσωπεύουμε μία σειρά από εταιρείες του εξωτερικού. Θα ήθελα να αναφερθώ στη Χάσπαν Ηνωμένου Βασιλείου και επίσης και στη Χάφελε Γερμανίας. Με την Χάφελε Γερμανίας έχουμε μία ιδιαίτερη σχέση, γιατί το κατέστημά μας στη Λεμεσό είναι ένα από τα 120 Χάφελε Partner Stores παγκοσμίως. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε ανταγωνιστικά προϊόντα στη ξυλουργική βιομηχανία, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τα έτοιμα εισαγόμενα προϊόντα. Αναφορικά με την γκάμα μας στα διακοσμητικά υλικά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, πατώματα, ξύλινα, laminate, SPC, LVT, υπερυψωμένα δάπεδα και διαχωριστικά γραφείων, εξωτερικές επενδύσεις κτιρίων, διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικών χώρων, προϊόντα εξωτερικού χώρου όπως είναι το ντεκ και το συνθετικό γρασίδι και φυσικά και το κόρια. Ένα προϊόν με πολλαπλές χρήσεις και εφαρμογές σε οικίες και σε δημόσιους χώρους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και εταιρείες ανάπτυξης γης. Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του εμπορίου είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις συστημών λόγω του πανδημίας του κορονοϊού, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας και σίγουρα και λόγω των διαταραχών που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν κλάδος είναι ότι αρκετά τουρκικά προϊόντα βρίσκουν τον δρόμο τους στην κυπριακή αγορά λόγω της συμφωνίας της πράσινης γραμμής. Εντός του 2024 έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα του καταστήματος μας στη Λευκωσία. Επίσης, προσδοκούμε να κάνουμε σημαντική ψηφιακή αναβάθμιση ώστε η εταιρεία μας να μπορεί να ολοκληρώνει όλες τις λειτουργίες της ηλεκτρονικά.